Αξίζει εσύ να δούμε και τα μέλη του αυλού. Αυτό εδώ που βλέπετε λεγότανε όλμος, ο οποίος στήριζε ένα άλλο μικρό εξάρτημα που πήγαινε προς το στόμα, λεγότανε ηφόλμιο. Μέσα στο ηφόλμιο έμπαινε η γλωτίδα, λεγότανε γλώτα. Και εκεί φυσούσε ο εκτελεστής και μπορούσε και έπαιζε το συγκεκριμένο μουσικό όργανο. Σε διάφορες λοιπόν μορφές του κοινωνικού βίου, σε συμπόσια, σε συνοδεία με άλλα όργανα, όπως εδώ με τη βάρδιτο όπως βλέπετε, ακόμη και στο ζύγωμα του ψωμιού, όπως δείχνει αυτή η εικόνα, από μια βιωτική τερακότα που δείχνει γυναίκες να ζυμώνουν και ένας αυλητής να παίζει μουσική. Όπως σήμερα θα μπορούσαμε σε διάφορες εργασίες να βάζουμε κάποια ηχογράφηση και να ακούμε, τότε δεν είχαν ηχογράφηση, είχαν το μουσικό ζωντανό δίπλα τους. Ένα άλλο όργανο πολύ σημαντικό ήταν η Σύρινξ. Και αυτή περιπλέκεται από έναν έτσι όμορφο μύθο. Κάποτε ο Θεός Παν ερωτεύτηκε μία νύμφη, η οποία λεγόταν Σύρινξ. Φυσικά, λόγω του προσώπου του, λόγω της κατασκευής του, η Σύρινγκα ούτε να τον ήθελε, ούτε να τον διήθελε. Έτρεχε λοιπόν να σωθεί, να μην την πιάσει. Αυτός την πιάνει και τελευταία στιγμή προσέρχεται αυτή στο Δία και τη μεταμορφώνει σε καλαμιά. Ο Παν από τον εκνευρισμό του αρχίζει και σπάει την καλαμιά, την καταστρέφει, αλλά τελευταία στιγμή διαπιστώνει, αφού την έχει καταστρέψει, ότι έχει σκοτώσει την αγαπημένη του νύμφη. Οπότε αρχίζει και κλαίει πάνω στα κομμάτια που έχει σπάσει και από τα αναφιλητά όπως τα φυλάει και ξεφυσάει βλέπει ότι παράγονται ήχοι από τα σπασμένα κομμάτια. Τα παίρνει, τα κολλάει και έτσι δημιουργεί τη Σύρινγκα, τον πολυκάλαμο αλλιώς αυλό. Αυτό μπορούσε να είναι αυτό το όργανο είτε ευθύς να είναι η αυλή μεταξύ τους, δηλαδή να, όπως βλέπετε να μην έχουν διαφορετικά μήκη και μέσα ρίχνανε κερί και γεμίζανε ανάλογα τα καλάμια για να μπορέσουν να παράγουν τους ήχους αυτούς. Και αυτός είναι με ευθείς αυλούς, με ευθεία καλάμια, ή θα μπορούσαν να είναι διαφορετικών μήκων τα καλάμια και έτσι να παράγονται πάλι διαφορετική φθόνη ανάλογα με το μήκος των σωλήνων. Σημαντικό είναι αυτό το όργανο, διότι μετά από αρκετούς αιώνες μας δίνει ένα άλλο πολύ πιο περίπλοκο, ένα πραγματικό αριστούργημα της τέχνης, την ύδραυλη. Η ύδραυλη βασίζεται ακριβώς στο σύστημα αυτό του πολυκάλαμου αυλού. Την έφτιαξε ο Κτισίδιος τον 3ο αιώνα π.Χ. στην Αλεξάνδρεια. Χρησιμοποιούνταν με υδραυλική πίεση του αέρα και έτσι παρήγαγε τους ήχους σε πλήκτρα. Είναι το πρώτο πληκτροφόρο όργανο στην ιστορία της μουσικής. Αυτό το όργανο, εδώ μια επανακατασκευή της, το είχαν για αρκετά χρόνια στην Ανατολική Αυτοκρατορία ως κόσμημα στα ανάκτορα ή στις αυλές των ανακτόρων. Και το κάνανε δώρο κατά καιρούς για λόγους πολιτικής, σε διάφορους ξένους πρεσβευτές. Όταν κάποια στιγμή, κατά τον 8ο αιώνα, ο βασιλέας των Φράγκων Πιπίνος ο Βραχής παρουσιάστηκε στα ανάκτορα και ο Κωνσταντίνος ο Πέμπτος του το έδωσε για δώρο, από τότε οι Δυτικοί το έχουν στις εκκλησίες τους και είναι το λεγόμενο εκκλησιαστικό όργανο όπως το έχουν εξελίξει. Βέβαια, οι Ρωμαίοι το είχαν πάρει από τα ελληνιστικά χρόνια και το χρησιμοποιούσαν, αλλά το σταμάτησαν τη χρήση του για διάφορους λόγους, δεν ξέρουμε γιατί. Προφανώς και αυτοί το είχαν σαν διακοσμητικό όργανο, παρόλο που το χρησιμοποιούσαν και στον υπόδρομο, για κάποιους αιώνες χάνεται και μετά επανέρχεται πάλι μέσω της Ανατολικής Αυτοκρατορίας στη Δύση. Η Σάλπινξ, ένα άλλο όργανο, το οποίο χρησιμοποιούταν είτε στον πόλεμο, είτε στους αθλητικούς αγώνες. Και μάλιστα γίνονταν μουσικοί αγώνες της Σάλπινγκας, για να έχει την τιμή ο καλύτερος να σαλπίσει στους αθλητικούς αγώνες που θα άρχισαν την επόμενη μέρα. Και από τα κρουστά, τα οποία ήταν καθαρά διονυσιακού πνεύματος, είχαμε τα κύμβαλα ή αλλιώς κρέμβαλα, που ήταν τα μικρά πιατίνια. Είχαμε το σύστρο, το οποίο είναι σίδερα ή θα μπορούσαν να έχει και ελάσματα περασμένα μέσα σε αυτό το σκεύος, όπου κουνώντας το θα μπορούσαν να παράγονται ηχοί και είναι ο πρόγονος της σημερινής μαράγκας. Τα τυπάνια, που παίζονταν κυρίως από γυναίκες. Αργότερα βέβαια και άντρες ήταν αυτοί οι οποίοι ασχολήθηκαν με την κρουστική τέχνη. Τα κρόταλα, τα οποία μπορούσαν επίσης, είναι πρόγονοι της καστανιέτας και θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα όργανα, όπως εδώ με τη βάρβιτο, και πάλι σε ξέφερνες συμποσιακές και εορταστικές εκδηλώσεις. Αυτά λοιπόν τα όργανα δεν είχαν θεϊκή προέλευση. Κατά βάση λοιπόν, οι γεννήτωρες των οργάνων ήταν η λύρα που είχε θεϊκή προέλευση και ο αυλός. Ωστόσο, θα ήθελα να σταθούμε σε έναν διαγωνισμό, σε έναν μυθικό μουσικό διαγωνισμό, ο οποίος
αφήνει πάρα πολλές, έτσι, πάρα πολλές αποσυμβολιστικές έννοιες. Κάποτε λοιπόν ο Μασίας, που προαναφερθήκαμε σε αυτόν, αφού είχε γίνει τόσο καλός μουσικός και πήρε τις ωραιότερες, τα ωραιότερα έτσι, πρωτεία στο θέμα της αρνητικής τέχνης, δυστυχώς έπεσε στην παγίδα να γίνει αλαζόνας και προκάλεσε τον ίδιο τον Θεό Απόλλωνα σε μονομαχία. Ο Μασίας λοιπόν εκφράζει την χθόνια μουσική και ο Απόλλων την θεϊκή. Έρχεται λοιπόν η ώρα που παίζουν. Και επειδή κανείς δεν μπορούσε να προπορευτεί, γιατί πραγματικά και ο Μασίας έπαιζε πάρα πολύ καλά, και ο Απόλλων φυσικά ως Θεός δεν μπορούσε να είναι υποδέστερος μουσικά, ζήτησε ο Απόλλων να προχωρήσουν στη λεγόμενη κιθαροδία. Εκείνη την εποχή υπήρχαν τριών ειδών τέχνες και γι' αυτό ακριβώς και στους μουσικούς διαγωνισμούς που χρησιμοποιούνταν η κιθάρα κατά βάση, εξετάζονταν ο μουσικός στην κιθαριστική τέχνη, που ήταν το να παίζει την κιθάρα με ένα σκεύος, με ένα οργανάκι μικρό, το πλήκτρο, ένα αντικείμενο, το οποίο μπορούσε να είναι ή από ελεφαντόδοντο ή από ξύλο, και αυτό ήταν κάτι σαν την πένα σήμερα που έχουμε για τα έκοδα. Αυτή ήταν η κιθαριστική τέχνη. Ή η ψαλτική τέχνη, εκ του ψάβω, που σημαίνει ξυλαφό, δηλαδή παίζω με τα δάχτυλα την κιθάρα, χωρίς πλήκτρο, ή την κιθαροδία. Εγώ που παίζω, τραγουδώ κιόλας. Αυτό είναι εφικτό από το έγχρονο. Αλλά φυσικά είναι ανέφικτο από το πνευστό. Δεν γίνεται. Πώς θα τραγουδάει και θα φυσάει ταυτόχρονα. Ο Μασίας λοιπόν διαμαρτύρεται στους δικαστές, εκείνοι κάνουν δεκτή την διαμαρτυρία του και ζητούν να προχωρήσει ο διαγωνισμός. Τότε ο Απόλλων σκαφίζεται κάτι άλλο. Μπορούμε να γυρίσουμε, λέει, να παίξουμε τα όργανα ανάποδα. Και φυσικά αυτό επίσης είναι εφικτό στον έγχορδο, γιατί άμα γυρίσει στον έγχορδο ανάποδα, πάλι μπορούν να ακούνονται οι χορδές και να παράγουν ήχο. Πράγμα όμως που δεν μπορεί να γίνει με το σωλήνα του αυλού. Γιατί δεν έχει τη γλωτίδα από την άλλη μεριά, έχει την καμπάνα. Την τρύπα δηλαδή, όπου φεύγει ο ήχος. Και αυτή τη φορά ο διαγωνισμός δεν σταμάτησε. Και συνεχίστηκε και ο Μασίας νικήθηκε κατά κράτους. Η αλαζονία του αυτή βέβαια, εδώ βλέπουμε απλά σιλινούς οι οποίοι παίζουν και με την κιθάρα εδώ, κάνω μια μικρή παρένθεση, και με αυλό. Η τιμωρία του ήταν να βγαθεί από τον Απόλλωνα, να κρεμαστεί και να βγαθεί. Τι άραγε κρύβεται πίσω από ένα τέτοιο μύθο, και τι άραγε κρύβεται πίσω από μια τέτοια φρικτή τιμωρία ενός αλαζόνα. Καταρχήν βλέπουμε ότι διαγωνίζονται δύο μεγάλα είδη μουσικής. Η ουράνια, θεία, γαλήνια μουσική, με εκπρόσωπο τον Θεό της, τον Απόλλωνα, και η χθόνια, διονυσιακή, εορταστική, πανηγυρική και οργιαστική ενδεχομένως μουσική που εκφράζεται από τον Μασία. Τα εγκόσμια με τα υπερκόσμια. Δεν θέλει και πολύ φιλοσοφία να καταλάβουμε για ποιο λόγο κέρδισε το υπερκόσμιο. Εκείνο βέβαια που μπορούμε επίσης να πούμε είναι ότι το γδάσιμο έχει μία αντίληψη αποκάθασης της αλαζονίας. Η νέμεσης επέρχεται στην ύβρη της αλαζονίας και έτσι με το γδάσιμο του Μασία βλέπουμε ότι πλέον αποκαθάρεται και έτσι έρχεται η φυσική τάξη που τη φέρνει ο Απόλλων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι απορρίπτεται η μουσική, η εγκόσμια, από την υπερκόσμια. Και αυτό γιατί. Διότι ο Απόλλων μετά από αυτό που συνέβη μετάνιωσε. Μετάνιωσε για αυτό που έκανε στο Μασία και πέταξε και την κιθάρα, πέταξε και την λεγόμενη αρμονία. Αυτό δηλαδή που τον βοήθησε ώστε να πάρει μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Αυτό που έκανε ο Απόλλων ήταν ένα δείγμα καθαρά ότι ναι, μεν δημιουργήθηκε αυτή η ένταση μεταξύ των δύο μουσικών ειδών, ωστόσο αυτά τα δύο μουσικά είδη συνυπάρχουν. Και από το Μαυσανία μαθαίνουμε ότι οι μουσες όταν πετάχθηκε η αρμονία, άρπαξαν από την αρμονία τη μέση. Τη μέση δηλαδή χορδή της λύρας. Τι σημαίνει αυτό. Έχετε ξανά η ισορροπία. Το μέσο αποτελεί την ισορροπία μέσα από το επτάχορδο σύστημα. Και οι μουσες εκπροσωπούν την ισορροπία ως προστάτηδες των γραμμάτων και των τεχνών. Την υπάτη χορδή, την πρώτη δηλαδή, και την παρυπάτη, τη βρίσκει μετά ο Ορφέας και ο Χάμηλης. Η μεγάλη μουσουργή. Και μετά ο Λίνος βρίσκει τον Λιχανό. Άρα λοιπόν έχουμε και την αποκατάσταση της μουσικής, αλλά και την εξέλιξή της από τους υπολείπους μουσικούς. Γενικά λοιπόν, η μύθη είναι η παράδοση που βοηθάει πάρα πολύ στην κατανόηση κάποιων αληθιών
είτε φιλοσοφικών, είτε ιστορικών. Ο Μασίας πάλι εδώ κρεμασμένος. Όπου μάλιστα καλό είναι να μην τους υποβιβάζουμε σε σχέση με την ιστορική, με την ιστορικότητα ή τον ιστορικό ορθολογισμό. Οι μύθοι θα μπορούσαν πάρα πολλές φορές να σώσουν ανθρώπους, να σώσουν και λαούς, γιατί η μεταφυσικότητα που υπάρχει σε ένα λαό δημιουργεί πολλές φορές και την ελπίδα για την υπεποίθηση πολλών προβλημάτων. Αν μου επιτρέψετε κλείνοντας, θα αναφερθώ, γιατί θα ήθελα αυτή τη φορά να προλάβουμε να ακούσουμε και ερωτήσεις. Θα αναφερθώ σε ένα μικρό απόσπασμα από τη γέννηση της τραγωδίας του Νίτσε, ο οποίος λέει χαρακτηριστικά ακριβώς για αυτό το ζήτημα, πως η αξία ενός λαού, καθώς και ενός ατόμου, μετριέται ακριβώς με αυτή του την ικανότητα να μπορεί να σφραγίσει με τη σφραγίδα της αιωνιότητας τα γεγονότα της ύπαρξής του. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο, αποβάλλει την προσωρινότητά του και επιβεβαιώνει την ασυνείδητη και βαθιά πίστη του στη σχετικότητα του χρόνου και στην αληθινή, δηλαδή μεταφυσική σημασία της ζωής. Το αντίθετο συμβαίνει όταν ένας λαός αρχίζει να βλέπει τον εαυτό του σε μια καθαρά ιστορική διάσταση και να καταστρέφει τα τείχη των μύθων γύρω του, πράγμα που συνοδεύεται συνήθως από μια αυξανόμενη έλλειψη πίστης. Μια ρήξη με την ασυνείδητη μεταφυσική της προαίρεσής του, με όλες τις ηθικές συνέπειες που ακολουθούν. Η ελληνική τέχνη και ιδίως η ελληνική τραγωδία καθυστέρησε την καταστροφή του μύθου. Χρειάστηκε να την εξοδώσουν και αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να κάνουν μια ζωή αχαλήνοτη και ανέστεια, στηριγμένη στην αγριότητα της σκέψης, του εθίμου και της δράσης. Ακόμα και τότε, αυτό το μεταφυσικό ένστικτο προσπάθησε να ξαναβρει για τον εαυτό του κάποια μειωμένη λάμψη με τον σοκρατικό επιστημονισμό, που αποτελούσε ένα κέντρισμα για ζωή. Στις κατώτερες όμως τάξεις, το ίδιο αυτό ένστικτο δεν προκάλεσε παρά μια πυρετόδια ανησυχία, που σιγά σιγά χάθηκε μέσα σε ένα πανδαιμόνιο ετερόκλητων και τυχαία συναρμοσμένων μύθων, ανάμεσα στους οποίους ο Έλληνας ένιωσε την καρδιά του ανικανοποίητη, ως την ημέρα που μεταμορφωμένος σε γρεκύλο έμαθε να κρύβει τον πυρετό του ή να αναζητεί την απόλυτη αποκτήνωση σε κάποια ζωφερή ανατολίτικη δυσιδαιμονία. Ευχαριστώ. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις γενικότερα,